42 Αιγύπτιοι και υπήκοοι Μπαγκλαντές φτάνουν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ταλαιπωρημένοι, ξυπόλοιτοι οι περισσότεροι και ανάμεσά τους δύο τραυματίες φιλοξενούνται από το πρωί στο κτίριο των λιμενεργατών. Δεύτερο σταθμό της οδυσσιάς τους από τη στιγμή που εντοπίστηκαν σε πλοιάριο ανοιχτά των καλών λιμένων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα δημόσιας υγείας. Αναφορικά το χώρο το έχουμε πει. Από εκεί πέρα η διαδικασία κυλάει πολύ καλά και τώρα και με τη συνεργασία που έχουμε όλοι οι φορείς μεταξύ μας βλέπουμε ακριβώς ο καθένας το κομμάτι του. Πρόκειται για 32 Αιγύπτιους και 10 υπήκοους Μπαγκλαντές, ανάμεσά τους και 4 ανήλικα αγόρια. Άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου που διενεργούν την προανάκριση, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη εντοπίσει από μαρτυρίες υπολείπων μεταναστών τα δύο άτομα που αποτελούσαν το πλήρωμα του δουλεμπορικού σκάφους. Παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν στη διάρκεια της φιλοξενίας της προηγούμενης ομάδας μεταναστών και τη δεδομένη ακαταλληλότητα του χώρου, ο οποίος στο μεταξύ είχε απολιμανθεί, η μεταφορά και παραμονή του στο συγκεκριμένο κτίριο ήταν μονόδρομος. Ο οργανισμός κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες να συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες. Φέραμε στρώματα, φαγητά, νερά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε. Κλιμάκια γιατρών από το Κέντρο Υγείας Ηρακλείου εξέτασε τους μετανάστες, παρουσία αυτή τη φορά και του επόπτη Δημόσιας Υγείας Αντώνη Παπαδάκη. Πρόλαβαν εξελίξεις στην αντικατάσταση του χώρου, δεδομένου ότι έχουμε πει και εμείς ως υπηρεσία ότι ο χώρος αυτός δεν είναι κατάλληλος. Υπήρξε λοιπόν πολύ καλό συντονισμός, ενημέρωση από όλες τις υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου με ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό είναι εδώ και εξετάζει έναν προς ένα τους ανθρώπους αυτούς, να δούμε καταρχήν την υγεία τους, αν έχουν κάποιο θέμα ή κάποιο μεταδοτικό νόσημα. Αυτό είναι σε εξέλιξη, δεν έχω κάτι τώρα να σας πω. Όπως έχει αποφασιστεί, στο εξής θα χρησιμοποιείται ο χώρος του παλιού κτηρίου Ηρακλείου, ο οποίος όμως δεν έχει προλάβει ακόμη να διαμορφωθεί κατάλληλα. Έχουν δίκιο και οι άνθρωποι, διότι τους δημιουργούμε συνέχεια πρόβλημα στην υπηρεσία. Ο οργανισμός όμως κάνει ενέργειες για να βρει, έχει άλλο χώρο να τον διαμορφώσει, να φιλοξενούνται κάθε φορά σε χώρο του οργανισμού.